Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία, αν μη τι άλλο, εστιάζει στις εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 21 Μαΐου και σε εκείνες οι οποίες έρχονται. Ας κλείσουμε όμως πρώτα το κεφάλαιο των εκλογών της Κυριακής 21 Μαΐου. Ακούμε αυτές τις μέρες, και έτσι θα συνεχίσουμε αυτή την εβδομάδα, μία πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος που έδωσε η κάλπη από τις εκλογές της Κυριακής που μας πέρασε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Μιλωνάς. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μιλωνάς ήταν υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση, με τον οποίο θα συζητήσουμε την πορεία της Ελληνικής Λύσης, το αποτέλεσμα σε επίπεδο επικράτειας και το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκλογική περιφέρεια Ξάνθης. Κύριε Μιλωνά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Οικονόμου, και στους ακροατές σας. Οι εκλογές τελείωσαν. Ξανά έχουμε εκλογές, κύριε Μιλωνά. Ωραία. Ωραία, λέει ο κύριος. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και μαζί, κύριε Μιλωνά, αυτό το ενδεχόμενο. Αφού έτσι ακουγόταν από την πρώτη μέρα. Μόλις προκηρύχθηκαν οι εκλογές, η πρώτη κουβέντα που λέγανε ήταν ότι θα γίνουν δύο εκλογές. Αναμετρήσεις. Οπότε προετοιμασμένα και τα κόμματα. Και οι υποψήφοι βουλευτές. Η πορεία της Ελληνικής Λύσης στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, βάσει του αποτελέσματος που έδωσε η κάλπη, αφήνει ικανοποίηση, κύριε Μιλωνά? Την Ελληνική Λύση την αφήνει, γιατί ανεβήκαμε. Το 2019 πανελλαδικά είχαμε 3,7, αν θυμάμαι καλά, και τώρα πήγαμε σε 4,5. 4,45. Ναι, 20% περίπου είναι μία άνοδος. Και στην Ξάνθη. 20% δεν λέει τίποτα, γιατί αν το ακούσει ένα νούμερο είναι φοβερό νούμερο το 20%, αλλά όταν έχεις μικρό ποσοστό είναι λίγο το 20%. Να πούμε βέβαια και το εξής. Είναι μία άνοδος που για την Ελληνική Λύση ήρθε σε μία προεκλογική περίοδο ταραγμένη, κύριε Μιλωνά. Θυμάμαι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ισοκομματικά της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω είναι σχεδόν επίτευγμα αυτό εδώ που έγινε, γιατί όλοι περίμεναν ότι και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες όλες αποδείχτηκαν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό σας, θα πούμε, δεν θα πούμε στη Βουλή. Ναι. Δίνανε σε οριακό σημείο την είσοδο της Ελληνικής Λύσης. Η αλήθεια είναι αυτή, και στην Ξάνθη και σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα ανέβασε τα ποσοστά της Ελληνική Λύση. Ναι, και στην Ξάνθη. Ελλάδα τα ανέβασε πάρα πολύ. Αν είχε δηλαδή και τέτοια αποτελεσματικότητα και τέτοια άνοδο και κάτω από την Αθήνα και κάτω, θα μιλούσαμε για ένα διπλάσιο ποσοστό. Και στην Ξάνθη πήγε καλά σε σχέση με το 19. Στην ανεβήκαμε, έτσι. Η αλήθεια είναι, ανεβήκαμε 500 ψηφοφόρους περίπου. 500 ψήφους. Το 2019 το ποσοστό στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης της Ελληνικής Λύσης ήταν 3,44%. Την Κυριακή στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης η Ελληνική Λύση πήρε 4,02, και είναι τα τελικά αποτελέσματα αυτά. Και πήγατε κι εσείς προσωπικά καλά, κύριε Μιλωνά, σε σχέση τουλάχιστον με τις επιδόσεις του 19, που ήσασταν και τότε στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης. Εγώ διπλασίασα. Διπλασίασε τους σταυρούς προτίμησης ο Γιώργος ο Μιλωνάς. Γι' αυτό και με την ευκαιρία που με δίνετε να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους και τους γνωστούς και τους φίλους που με τίμησαν με την ψήφο τους, να είναι καλά, να ξέρουν ότι δεν θα στεναχωρηθούν ποτέ για αυτό που ψήφισαν. Δεν πρόκειται να τους προδώσω και να τους απογοητεύσω ποτέ. Αυτό. Και τώρα συνεχίζουμε σε επόμενες εκλογές, οι οποίες θα είναι χωρίς σταυρό, μόνο κόμμα προτίμησης. Mm-hmm. Τώρα θα κοντραχτυπηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις των κομμάτων, κύριε Μιλωνά. Ναι, τώρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών γενικά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με ψιλοεξέπληξε εμένα προσωπικά. Γιατί, περίμενα κύριε Μιλωνά, να βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία φυσικά, αλλά δεν περίμενα με τέτοιο μεγάλο ποσοστό. Εγώ εξυπλάγει. Πάρα πολύ, μπορώ να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ναι, δεδομένου ίσως και του εκλογικού συστήματος, υποψιάζομαι. Δεδομένου του μπαλμό και αυτά που άκουγα από τον κόσμο και τα λόγια του, τις αντιδράσεις, κάθε μέρα που εγώ
συναναστρέφομαι με εκατοντάδες ανθρώπους και μιλάμε. Από αυτά που άκουγα δεν περίμενα δηλαδή να πάρει τόσο μεγάλο ποσοστό. Πώς το εξηγείτε, κύριε Μελωνά, πώς το εξηγείτε? Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν το χωράει η λογική μου και ο νους μου, δεν μπορεί να το καταλάβει. Προφανώς η επικρατέστερη επιλογή... Κάτι έκανε καλά, δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έκανε καλά μάλλον η Νέα Δημοκρατία. Η παρουσία της ελληνικής λύσης στο ελληνικό κοινοβούλιο... τώρα βέβαια σας πάω και στην επόμενη αναμέτρηση. Υποψιάζομαι ότι ο στόχος του κόμματος είναι όχι απλώς να συγκρατήσει το ποσοστό, αλλά να το ανεβάσει. Να ανεβεί, ναι. Αλλά να το ανεβάσει. Η παρουσία της λοιπόν στη Βουλή, τι εχέγγυα έχει για τον ελληνικό λαό? Η παρουσία της ελληνικής λύσης πιστεύω ότι είναι η πιο σταθερή που υπήρχε τα 4 χρόνια. Το μοναδικό σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσει ψέματα και κοροϊδία από την ελληνική λύση. Αυτό που μπορεί να κάνει το λέει, αυτό που δεν μπορεί να κάνει λέει δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Και μόνο με την ειλικρίνεια και τη συνέπεια των λόγων και των πράξεών μας συνεχίζουμε ακάθεκτοι και ζητάμε την ψήφο πάλι του ελληνικού λαού για τις επόμενες εκλογές, οι οποίες λογικά θέλουμε να μας δυναμώσουν. Mm-hmm. Θέλει και περαιτέρω αύξηση των δυνάμεών της λοιπόν η ελληνική λύση και είναι θεμητό. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που κατέρχονται άλλωστε στις εκλογές τα κόμματα. Φυσικά, λογικά. Λογικά ναι. Γιατί τώρα ακούμε και πραγματικά και εγώ στα 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά βρίσκομαι μπροστά σε απίστευτες πολιτικές έτσι, διεκδικήσεις. Δεν θυμάμαι να τις έχουμε ξαναζήσει. Σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα διαπιστώνω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αντί να διεκδικούν, τώρα δεν μιλώ για την ελληνική λύση, ο στόχος της είναι πολύ συγκεκριμένος, τη δύναμή της θέλει να αυξήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο, να αυξήσει τον αριθμό των βουλευτών της, να αποκτήσει πιο δυνατή φωνή. Αριθμό, όχι αδύναμη τα πράγματα. Αλλά εκείνο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό και μου δίνει τώρα την ευκαιρία με αυτό που είπε και ο κύριος Μελωνάς να το επισημάνω, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει, να βλέπεις κόμματα που συμμετέχουν σε μια εκλογική αναμέτρηση, τουλάχιστον 2 από τα 3 πρώτα, να διεκδικούν όχι την πρωτιά, αλλά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Τι να πω τώρα, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Είναι σημεία των καιρών προφανώς. Καταφέρανε, ναι. Νομίζω γι' αυτό φταίνει η δημοκρατία που κατάφερε να κάνει το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ να σκοτώνεται μεταξύ τους και να βγει αυτή κερδισμένη. Εκεί το αποδίδεται. Σίγουρα, εκεί. Σίγουρα. Δεν έγιναν δηλαδή λάθος κινήσεις. Στην αριστερή πλευρά δηλαδή του συστήματος, το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, να σκοτωθούν μεταξύ τους και να πάνε αυτοί καλύτερα. Μάλιστα, αυτή είναι η εκτίμηση του κύριου Μελωνά. Λογικά, το λογικό, το πιο λογικό που φαίνεται, από το αποτέλεσμα, όχι από το δικό μου το μυαλό, από το αποτέλεσμα. Ήταν ομολογουμένως 4 δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Αυτό ξεπλάγησα, σας είπα την αρχή, με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Λογικά ήταν να βγει πρώτη, πολύ λογικό. Αλλά όχι με τέτοιο κοπαντικό ποσοστό. Ναι, γιατί κόντεψε με απλή αναλογική να αγγίξει τα όρια αυτοδυναμίας. Ακριβώς. Να αγγίξει όρια αυτοδυναμίας. Και πάει με αυτό το αβαντάζ στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και γι' αυτό δεν το συζήτησε καν ο κύριος Μητσοτάκης και πάει κατευθείαν στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με με την προοπτική, με το μυαλό ότι σίγουρα θα έχει την αυτοδυναμία. Αφού κόπηκαν βέβαια και οι γέφυρες συνεννόησης μεταξύ των υπολείπων κομμάτων για την συγκρότηση κυβέρνησης συμμαχίας, έτσι, συνεργασίας. Αυτό είναι η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, σας είπα από την αρχή. Γιατί έβαλε το ένα κόμμα λοιπόν, να πάει προς τα κάτω και να ψάχνει να βρει τι φταίει και να μην συνεργάζεται για να δει και το δεύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Και το ένα κόμμα το άλλο να έχει άνοδο και να σκέφτεται ότι θα έχει κι άλλο άνοδο την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και να μην θέλει και αυτό στην εργασία για να ανέβει κι άλλο. Η ελληνική λύση ήταν έξω από όλο αυτό. Φυσικά. Από τις αρχικές δηλώσεις του Βελόπουλου. Ήταν μια κόντρα συστημικών κομμάτων. Η ελληνική λύση δεν είναι συστημικό κόμμα. Είναι πατριωτικό, ελληνικό και δεν συμμετέχει σε τέτοια πράγματα. Και εισέπραξε το ποσοστό της, την αύξηση αυτών των ποσοστών σε σχέση με το 2019. Ετοιμάζεται για νέα μάχη λοιπόν η ελληνική λύση.
για την νέα εκλογική αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου. Πλησιάζει ο καιρός. Την άλλη εβδομάδα ξαναμπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Μιλωνά. Ναι, ναι, θα τα ξαναλέμε για να θυμίζουμε, ναι, και τις θέσεις της ελληνικής λύσης. Okay, καλή επιτυχία και καλό κουράγιο, βέβαια, έτσι. Γιατί και οι υποψήφοι κουράστηκαν. Ήταν μια... Από κουράγιο καλά είμαστε. Καλά είμαστε, λέει ο κύριος Μιλωνάς. Ήταν κουραστική και για τους υποψήφιους βουλευτές και για τους εκπροσώπους των κομμάτων η προηγούμενη προεκλογική περίοδος και χρειάζονται αντοχές για να τα βγάλουν πέρα και, ναι, σε αυτή και την επόμενη. Ήταν και μεγάλη, ήταν μικρή σχετικά, δεν είναι και πολύ μεγάλη. Γι' αυτό ήταν και κουραστική, περίοδος, κύριε. Ναι. Γι' αυτό ήταν και γιατί κουραστική. Γιατί έπρεπε να γίνουν όλα πολύ γρήγορα, έτσι, και μαζεμένα, ναι. Να σας ευχαριστήσω, καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ικανοποίηση λοιπόν. Ακούσαμε από τον κύριο Μιλωνά στο στρατόπεδο της ελληνικής λύσης, που βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι φρενάρουμε εδώ. Εξασφαλίζουμε, λέει, θέλουμε να διατηρήσουμε το ποσοστό των εκλογών της 21ης Μαΐου, αλλά και να το αυξήσουμε. Αυτός είναι και ο στόχος της ελληνικής λύσης. Παρά τα προβλήματα που μέσα στην προεκλογική περίοδο, και τα συζητούσαμε, θυμάμαι, και με τον κύριο Γιώργο Μιλωνά αυτά, ως υποψήφιο βουλευτή, γιατί σκοντάψαμε πάνω τους με τους βουλευτές, με βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, να έρχονται σε απόλυτη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο και να γίνονται αλληλομηνύσεις, να υπάρχουν αλληλοκατηγορίες. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε όλα αυτά. Δημοσκοπικά, μετά από αυτή την περιπέτεια που είχε η ελληνική λύση, φαινόταν, δινόταν η δύναμή της να είναι στο όριο εισαγωγής στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική λύση τα πήγε πάρα πολύ καλά και τα πήγε εξαιρετικά καλά στη Βόρειο Ελλάδα. Ανέβασε το ποσοστό της από το 3,7 του 2019, πήγε στο 4,45. Αυξημένα τα ποσοστά και στην Ξάνθη, στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης. 2019 η ελληνική λύση είχε ποσοστό στην Ξάνθη 3,44 και στις εκλογές της περασμένης Κυριακής το ανέβασε στο 4,02. Και ο κύριος Μιλωνάς, όπως και οι συνυποψήφοι του στο ψηφοδέλτιο της ελληνικής λύσης στην Ξάνθη, είχαν αυξημένο αριθμό ψήφων. Ο κύριος Μιλωνάς το 2019 είχε λάβει 420 σταυρούς προτίμησης και στις εκλογές της Κυριακής κόντεψε να αγγίξει τους 900. 884 σταυρούς προτίμησης έλαβε. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, δίνουμε τη σκυτάλη στον Χρήστο τον Τζανίδη σε ελάχιστα λεπτά. Περνάμε στους τίτλους επικαιρότητας, μια σύντομη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις.